Επιστροφή Θεσσαλονίκη, εκεί που είχα 6 μήνες να κατέβω, κατέβηκα 2 φορές σε μία εβδομάδα. Κλασικός καύσωνας, δυνατός, έχει παραμείνει. Μη πω ότι έχει αυξηθεί κιόλας. Εδώ είσαι. Ψάχνω μπουκατσάδικο, ένα που θα πάει και την προηγούμενη φορά. Δεν θυμάμαι πού ακριβώς είναι, αλλά θα το βρω. Νομίζω ότι είμαι στη σωστή κατεύθυνση. Νομίζω. Μπουγατσάδικο παραδόξως, αλλά δεν είχε μπουγάτσα, είχε σπανακοτυρόπιτα που ήταν πάρα πολύ ωραία και όπως είδα την έφαγα και τώρα σε περίπου 40 λεπτά αρχίζει η ταινία, οπότε πάω στο εμπορικό, δηλαδή εκεί που τη παίζουνε. Για πάμε, δεν ξέρω πραγματικά τι θα δω, δεν έχω δει κανένα τρέλερ εκτός από το πρώτο και πραγματικά δεν ξέρω τι θα δω και ανυπομονώ. Πριν περάσω να πω τη γνώμη μου για το Spider-Man Far From Home, ήθελα να πω κάτι που έγινε καθώς γυρνούσα. Λοιπόν, πάω με τα βία, προλαβαίνω το τελευταίο αστικό, φτάνω στο ΣΕ, παίρνω το τρένο και ακούστε τώρα τι γίνεται. Παίρνω το τρένο και παρατηρώ ότι το τρένο πάει πάρα πολύ σιγά. Προφανώς είχα δει ότι είχε πάρα πολύ κακό καιρό στη Θεσσαλονίκη, έναν αέρα. Έπαιρνε τις καρέκλες, τις ομπρέλες, τις έριχνε κάτω. Ήτανε. Αλλά δεν ήξερα ότι ήταν έτσι σε όλη την κεντρική Μακεδονία. Οπότε παίρνω το τρένο και καθώς φτάνουμε στο πλατή, πήγαινε πάρα πολύ αργά. Έρχεται ο οδηγός και μας λέει: θα σταματήσουμε εδώ πέρα και θα περιμένουμε λεωφορείο να έρθει από τη Θεσσαλονίκη, γιατί έχει πέσει δέντρο και δεν μπορούμε. Είναι κλειστή η γραμμή, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, δεν μπορούμε να περάσουμε από εκεί. Οπότε βγαίνουμε έξω από το τρένο. Και τώρα θα σας δείχνω φωτογραφίες και φανταστείτε ότι ήμασταν μια μισή ώρα περίπου μέσα στο κρύο και περιμέναμε να έρθει λεωφορείο από τη Θεσσαλονίκη και μετά μας πήγε από έναν δρόμο, δεν ξέρω και εγώ τι δρόμος ήταν πραγματικά, δεν τον είχα ξαναδεί ποτέ και άφηνε έναν στην περιοχή του και ήταν πάρα πολύ ταλαιπώρια. Δηλαδή ας πούμε ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ, αντί να φτάσω 10,5 ώρα σπίτι έφτασα 2 η ώρα, αλλά το θετικό είναι ότι έφτασα και είμαι ζωντανός και είμαι καλά και όλα τα παιδιά φτάσανε και είμαστε όλοι καλά. Αυτό είναι που μετράει. Και η ταλαιπωρία, εντάξει, σιγά. Είμαστε καλά, αυτό μετράει. Λοιπόν, μία γνώμη για το Spider-Man Far From Home. Προφανώς θα πω και κάποια spoilers, αλλά γενικά πιστεύω ότι ακόμα και αν δεν πεις spoilers και μόνο τη γνώμη σου να πεις και γενικά να περιγράψεις τον άλλον πώς είναι η ταινία, πιστεύω ότι χάνεις αυτήν την έκπληξη που μπορούσε να έχεις αν δεις κατευθείαν την ταινία και να ακούσεις κάποιον να σου λέει πώς ήταν η ταινία. Οπότε πιστεύω ότι και αυτό είναι κάποιο spoiler, αλλά πέρα από αυτό όμως ήταν πάρα πολύ καλύτερη από το Homecoming. Όχι απλά αντάξια, ήταν πάρα πολύ καλύτερη γιατί η δράση ήταν πιστεύω πολύ καλύτερη και το character development ήταν πολύ καλύτερο. Γενικά ήταν 2 level παραπάνω από το Spider-Man Homecoming, το Far From Home. Ήταν πάρα πολύ ωραία περιπέτεια ρε φίλε, ήταν πάρα πολύ ωραία. Γούσταρες. Οπότε πρώτα θα πω τη γνώμη μου και η γνώμη μου ήταν ότι η ταινία ήταν πάρα πολύ διασκεδαστική, είχε πάρα πολύ χιούμορ και γενικά έφυγα από την ταινία και ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος γιατί είδα μια πάρα πολύ ωραία, αρκετά καλοφτιαγμένη ταινία και γούσταρα. Οι σκηνές δράσεις ήταν απίστευτες, το character development ήταν πάρα πολύ ωραίο,
είχε κάποια plot holes, από την αρχή που δεν εξηγούνται, που εγώ ήθελα να εξηγηθούν, γιατί είναι, ας πούμε, είναι plot holes από την πρώτη ταινία, αν έχει δει το Homecoming. Δεν μπορώ να πω ποια είναι αυτά τα plot holes, αλλά θα το καταλάβετε μόλις δείτε την ταινία. Τώρα να πούμε λίγο έτσι κάπως τα πιο spoilerίδικα πράγματα. Πολλοί λέγανε ότι το μυστήριο θα είναι καλός επειδή έτσι φαινόταν από τα trailer. Προφανώς και αυτό δεν ισχύει, δεν ήταν καλός, απλά παρίστανε το καλό έτσι όπως τον ξέρουμε ότι κάνει. Και όσοι ξέρουν από Spider-Man ξέρουν ότι αυτό ήταν πάντα ο στόχος του μυστήριο. Να γίνει ήρωας μέσα από το παραπλανήτη στον κόσμο. Με πράγματα που δεν ισχύουν. Αλλά δεν μου άρεσε ότι ήταν λόγω του Tony Stark, γιατί αυτό έχει γίνει επανελειμμένα λόγω του Tony Stark. Δηλαδή, ας πούμε, γίνονται οι κακοποιοί. Και δεν μου άρεσε πάλι γιατί επαναλαμβάνεται αυτό συνεχώς. Και δεν μου άρεσε αυτό πάλι. Γιατί η αλήθεια ήταν ότι θα ήθελα κάτι πιο έξυπνο. Είναι πάρα πολύ εύκολο να πεις, α, θα πούμε τη δικαιολογία ότι ο Tony Stark έκλεισε την τεχνολογία που ήθελα εγώ. Να έχω το credit για αυτή, είναι πάρα πολύ εύκολα και θα ήθελα κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, ας πούμε, όχι πάλι να κατηγορήσω τον Tony Stark ότι χάρη στο ότι λόγω του Tony Stark έγινε αυτό ο κακός. Πέρα από αυτά, η ταινία γάμισε, ήταν πάρα πολύ ωραία. Ήταν έτσι fast pace, δηλαδή ο ρυθμός ήταν πάρα πολύ ωραίος, γρήγορος μερικές φορές, αλλά ήταν σταθερός. Δηλαδή, δεν είχε μία πάνω, μία κάτω. Πάρα πολύ ωραίος ρυθμός. Και γενικά και η μουσική ήταν πάρα πολύ ωραία, τα soundtracks ήταν απίστευτα και ήταν πάρα πολύ ωραία ταινία. Χιούμορ, δράση, περιπέτεια, ανάπτυξη χαρακτήρων, έτσι μια πάρα πολύ καλή ιστορία, ένα πάρα πολύ καλό plot. Γενικά μ' άρεσε εμένα, τώρα σε κάποιον μπορείς εσένα να μην άρεσε. Οπότε αυτό ήταν το vlog σήμερα, παιδιά. Ελπίζω να το απολαύσετε, ένα like γιατί με βοηθάει. Subscribe αν δεν είναι subscribe και αν θέλετε να ακολουθήσετε στο Instagram θα έχω το link κάτω στην περιγραφή. Και θα τα πούμε στο επόμενο vlog μέχρι τότε να χαμογελάτε για να μένετε υπέροχα.